Καλημέρα, καλημέρα. Πραγματικά, ο κύριος Παπάς πήρε καλημέρα. Πριν λίγες ημέρες μία επιστολή στα χέρια του, έτσι, μία ανακοίνωση εντός αγωγικών. Είναι το, από το Σωματείο των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι η δεύτερη παράταξη. Δεν είναι μειοψηφία, έτσι. Είναι η δεύτερη παράταξη. Έχει τέσσερις έδρες, νομίζω, κύριε Παπά. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, θεωρούν ότι οι πρόσφυγες μεταφέρουν μολυσματικές ασθένειες, έτσι. Ό,τι διαβάσατε. Εν πάση περιπτώσει, τη γενική κατεύθυνση αυτού του κειμένου ότι είναι ξένα σώματα από την κοινωνία μας, οπότε πρέπει να παίρνουν διάφορα μέτρα ώστε να τα περιθωριοποιήσουμε. Αυτό είναι σε πλήρη αντίθεση με τη δική μας αντίληψη, η οποία αντίληψη θεωρεί ότι πρέπει να εντάξουμε όλο αυτόν τον πληθυσμό στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας για να μπορούμε να συμβιώσουμε ειρηνικά. Μία διόρθωση μόνο θα ήθελα να κάνω. Δεν είναι σωματείο, είναι παράταξη. Είναι παράταξη. Εμείς ακούμε τους πάντες. Ναι, ακούστε με, εμείς ακούμε τους πάντες. Δεν διαπραγματευόμαστε όμως με τις παρατάξεις, διαπραγματευόμαστε με το σωματείο. Και έχει σημασία αυτό που σας λέω για τον εξής λόγο. Διότι οι επιδράσεις αρνητικές είναι πολλαπλές. Αν κάτι είχαν και ήθελαν να αποτελέσει θέση των εργαζομένων, θα έπρεπε να πάνε στο σωματείο τους, να διαπραγματευτούν και με τους υπολείπους εργαζόμενους και να έρθει μια θέση των εργαζομένων. Δεν έγινε έτσι, που σημαίνει ότι αυτή η πράξη καταρχήν είναι διασπαστική στο σύνολο του σώματος των εργαζομένων. Γι' αυτό σας είπα και προηγούμενα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να κουβεντιάζουμε με οποιονδήποτε. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα με τις επιμέρους παρατάξεις να διαπραγματευόμαστε παρά μόνο με τους νόμιμους εκπροσώπους του σωματείου. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι του σωματείου, Λία, αν μου επιτρέπεις, τοποθετήθηκαν για αυτό το θέμα, επικοινώνησαν με τον κύριο Παπά. Ναι, τοποθετήθηκαν και ήταν κατηγορηματικά αντίθετοι με το συγκεκριμένο κείμενο. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Το λέω γιατί έχει μία σημασία. Διότι δεν μπορεί να πάρει μπάλα όλους τους εργαζόμενους και όλους τους οδηγούς στο ΟΑΣΤ, οι οποίοι κάνουν φιλότιμες προσπάθειες σε μία πολύ δύσκολη περίοδο, όπου εμείς παραλάβαμε ένα συνολικό οργανισμό ο οποίος ήταν στο πάτωμα και προσπαθούμε όλοι να τον ανασυγκροτήσουμε και να δημιουργήσουμε τον καινούριο φορέα των ΑΣΥΘ. Άρα λοιπόν αυτή η κοινή προσπάθεια δεν μπορεί να αμαυρώνεται από τέτοιου τύπου πρακτικές. Από αυτή την άποψη είμαι λίγο δυσαρεστημένος, όπως καταλαβαίνετε, για αυτό το θέμα. Το δεύτερο, το οποίο θα ήθελα να σας πω και από μία άποψη με έχει ικανοποιήσει, είναι ότι υπάρχει μία εξαιρετικά μεγάλη αντίδραση απέναντι σε αυτό το κείμενο. Πρέπει να σας πω ότι δεν προλαβαίνω να ανασάνω και κάθε τρεις και λίγο κάποιοι έρχονται να συμπαρασταθούν, αν μπορούσα να το πω κατά κάποιο τρόπο, στην προσπάθεια τη δική μας να απομονώσουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα. Μάλιστα. Επομένως, από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι ορθό αυτό που κατά τη γνώμη μου διατυπώσαμε, ότι εδώ πρέπει να υπάρξει ένα πανδημοκρατικό μέτωπο ανεξαρτήτως φορέων και προσώπων, έτσι ώστε να απομονωθούν από το ελληνικό σώμα τέτοιου τύπου πρακτικές. Το λέω αυτό γιατί ως χώρα έχουμε ζήσει ζητήματα προσφυγιάς διαχρονικά. Σας θυμίζω τα χρόνια του 50 και του 60, εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα ήταν στο εξωτερικό. Και επιπλέον θα ήθελα να σας θυμίσω ακόμη ότι η ελληνική οικονομία ζούσε με το μεταναστευτικό συνάλλαγμα, όταν οι άνθρωποι μας ήταν έξω και τους λέγανε Gastarbeiter. Έχουμε ιστορία προσφυγιάς, κύριε Παπά, και την ξεχνάμε πολλές φορές. Το ξέρω. Μα εγώ, όπως ξέρετε, ζω σε μια συνοικία προσφυγογειτονιά. Βέβαια. Στην Κεσαριανή. Στην Κεσαριανή. Οπότε, ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κατοικώ σε αυτή την συνοικία, είναι το γεγονός ότι εδώ ο ελληνικός λαός έχει πάρει εύσημα εδώ, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τα τελευταία φαινόμενα με τα μεταναστευτικά και τη δημιουργία ενός μετόπου αντίδρασης. Πρέπει, υπάρχει ένας νόμος. Και θα βάλουμε στην κουβέντα μας την κυρία Μαρία Γιαννακάκη, την Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για να μας πει: εντάξει, ο καθένας μπορεί να βγάζει μια ανακοίνωση. Εδώ ακούω και για τη Θεσσαλονίκη ότι υπάρχει ένα κύμα καταλήψεων για τη Μακεδονία, ότι γίνονται διάφορα πράγματα, μπαίνουν διάφοροι, λέει ο καθένας ότι θέλει, βγάζει μια ανακοίνωση, δημιουργούνται fake news, ότι οι πρόσφυγες φέρνουν αρρώστιες. Αυτά πέρα από
την αντίδραση, την πολιτική, στον δημόσιο διάλογο και όλα αυτά. Υπάρχει και ένας νόμος, κυρία Γιαννακάκη. Εσείς διαβάσατε αυτή την ανακοίνωση. Για πείτε μας, τι συμπεράσματα βγάζετε? Ακόμη ναι, μιλάω εγώ ή η κυρία Γιαννακάκη? Ένα κορμί κυρία... μπορεί να είναι βρώμικο. Τα βρώμικα κορμιά πλένονται. Τα βρώμικα μυαλά, να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα μας. Και εδώ έχουμε και μια περίπτωση θεσμικού ρατσισμού πλέον. Δεν ήσαν τις περιπτώσεις τις οποίες συζητούσαμε στην αρχή της εβδομάδας που με είχατε στο στούντιο. Εδώ βλέπουμε εκπρόσωποι συνδικαλιστών. Ο συνδικαλισμός είναι θεσμός. Να στέλνει αυτή την κατάπτυστη επιστολή και ευτυχώς που έπεσε στα χέρια του Στέλιου του Παπά, που η αντίδρασή του ήταν άμεση, λέγοντας μάλιστα και το εξαιρετικό ότι δεν πρόκειται να μπει σε διάλογο μαζί τους. Ξέρετε, ο συνδικαλισμός είναι πυλώνα στη δημοκρατία. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Έχει χυθεί αίμα για το δικαίωμα του συνδικαλίζεστε και έχει. Και έχει υπάρξει διαχρονικά κινητήριος δύναμη κοινωνικών αλλαγών. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι εκπρόσωποι συνδικαλιστών κινούνται ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί και μόνο που κάποιος επικαλείται την κουλτούρα, επικαλείται το DNA, σημαίνει ότι αρχίζει να φλερτάρει πολύ έντονα με ρατσιστικές θέσεις και θεωρίες. Επομένως, κυρία Γιαννακάκη, παραβιάζεται και η νομοθεσία? Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ, σας το λέω συνέχεια. Ναι. Αυτό θα το κρίνει. Θα κάνετε κάποια αναφορά, εσείς έχετε κινηθεί? Κοιτάξτε, έχει πάρει τόσο μεγάλη έκταση το ζήτημα που σίγουρα θα έχει πέσει στην αντίληψη του εισαγγελέα. Εγώ κινούμαι μόνο σε περιπτώσεις που κάτι μπορεί να μην έχει πέσει στην αντίληψη του εισαγγελέα. Αν θεωρούν οι δικαστικοί λειτουργοί ότι υπάρχει ζήτημα παραβίασης νομοθεσίας, οφείλουν να κινηθούν. Θα το ξαναπώ. Είναι αυτεπάγγελτη η ποινική δίωξη στο πλαίσιο της εφαρμογής της αντιρατσιστικής νομοθεσίας. Κάποια στιγμή η αντιρατσιστική νομοθεσία και η αυτεπάγγελτη δίωξη πρέπει επιτέλους να συναντηθούν. Δεν είναι αυτή η δουλειά του Γενικού Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μάλιστα. Κυρία Γιαννακάκη, σας κρατάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Μένετε εσείς. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για να κλείσουμε. Να, μισό λεπτό θα ήθελα. Ναι, θέλω να συμπληρώσω το εξής. Επειδή με ρώτησαν λοιπόν και εμένα αν θα κάνω κάτι σε σχέση με αυτό, είπα τούτο, ότι αυτές είναι κάποιες απόψεις. Κανείς δεν διώκεται για τις απόψεις του, αυτό εκτιμώ. Είναι όμως σαφές ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πρακτικές οι οποίες δημιουργούν φαινόμενα αποπομπής ανθρώπων οι οποίοι φιλοξενούνται στη χώρα μας, είναι προφανέστατο ότι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Μάλιστα. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λία Χριστάρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Γιαννακάκη, μένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να πάμε τώρα στο Δήμαρχο Μεσολογγίου, στον κύριο Νίκο Καραπά.